παρουσία του νεότερου ελληνισμού στην Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Συρία και στον Λίβανο ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και ιδιαίτερα στην δεκαετία του 1920, χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες αναζήτησαν δεύτερη πατρίδα στις αραβικές χώρες. Ο ελληνισμός της Μέσης Ανατολής έχει και την ηρωική εποχή του. Είναι η δεκαετία του 1940, η περίοδος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ελληνική κυβέρνηση από την κατεχόμενη Ελλάδα ήρθε στην Μέση Ανατολή, στο Κάιρο. Ο ελληνικός στρατός πολέμησε στο πλευρό των συμμάχων. Αλλά στην Μέση Ανατολή ξεκίνησε και ο εθνικός διχασμός που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο. Από τους τελευταίους εκπροσώπους αυτής της γενιάς, ο γιατρός Άγγελος Κεσέογλου. Ζει στην Δαμασκό. Το 1946 ίδρυσε το ιατρείο, στο οποίο εξακολουθεί να ασκεί την ιατρική μέχρι σήμερα. Εξετάζει τους αρρώστους με σχολαστική επιμέλεια. Οι ιατρικές συμβουλές του Άγγελου Κεσέογλου περικλίνουν την σοφία των σχεδόν 70 χρόνων της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Είναι μία από τις ελάχιστες, αν όχι μοναδική στον κόσμο, περίπτωση γιατρού που σε αυτή την ηλικία θεραπεύει ασθενείς. Γιατρέ, αυτό εδώ το ιατρείο στην Δαμασκό, πότε το ιδρύσατε? Στο 1946, είναι γραμμένο έξω στην πόρτα. Από το 1946? Μάλιστα. Και έρχεστε εδώ κάθε μέρα? Κάθε Τετάρτη, κάθε μέρα έχω γιατρό. Mm-hmm. Αλλά την Τετάρτη έχω η νηστήρα μου. Έρχεστε κάθε Τετάρτη κάθε από το 1946? Από το 1946 πόσοι Έλληνες υπήρχαν στη Δαμασκό? Ήταν κάπου 80 οικογένειες Έλληνες, όχι αραβόφωνοι με διαβατήρια. Και μετά φύγανε, πέθαναν. Και τώρα έχουμε πολλούς Έλληνες, αλλά είναι εντόπιοι. Και τώρα εδώ πέρα έρχεται κόσμος και ζητάει τις δικές σας ιατρικές συμβουλές. Και τους δίνουμε και φάρμακα. Η κοινωνική ζωή του Άγγελου Κεσέογλου είναι εξίσου σημαντική με την επιστημονική. Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις ξεκινάνε από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποτελούν ντοκουμέντα με ευρύτερη ιστορική αξία. Η ευχαριστήρια κάρτα στα γαλλικά του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως Προέδρου του Συμβουλίου των Υπουργών, όπως αναφερόταν το 1957 το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Βλέπω εδώ πέρα, γιατρέ, Κώστας Καραμανλής, le président du Conseil des ministres. Ο γιατρός ζει σήμερα μόνος του, μετά δηλαδή από τον θάνατο της γυναίκας του Ιβώνης. Η μοναξιά σε αυτήν την ηλικία του ενός αιώνα είναι σκληρή. Την επομένη μέρα του θανάτου της Ιβώνης, ο Άγγελος Κεσέογλου, εξαιρετικός πιανίστας, έκλεισε οριστικά το πιάνο του σπιτιού. Η ιατρική και οι αναμνήσεις είναι πλέον οι καθημερινές ασχολίες του. Πιάνο παίζετε? Έπαιζα, δεν ξέρω να παίζω πιάνο. Έπαιζα κλασικά. Παίζατε κλασικά κομμάτια. Ναι. Και σταματήσατε να παίζετε? Από τότε έφυγε. Από τότε, μετά το θάνατο της συζύγου σας.